Γεια σας και χαρά σας και ειρήνη στις καρδιές μας πάνω απ' όλα. Της αγάπης αίματα. Σε στίχους Οδυσσέα Ελίτη, μουσική Μίκη Θεοδωράκη και πρώτη ερμηνεία Γρηγόρη Μπιθικότση. Μια ανάλυση την οποία θεωρώ και την πιο κοντινή στην πραγματικότητα, κατά τη δική μου εκτίμηση βεβαίως, είναι ότι περίληψη αυτής της ανάλυσης που την βρήκα στο διαδίκτυο, είναι ότι ο Ελίτης απευθύνεται στην μακρινή μητέρα, Παναγιά Μητέρα Μάνα Ελλάδα, που μοιάζει με μια αιώνια έφηβη. Την αγάπησε, αλλά ξόδεψε τη ζωή του. Γέρασε μέσα στην καταλυτική επίδραση της επικοινωνίας των ανθρώπων. Τον πολέμησαν για αυτή την αμαρτία με όλα τα μέσα. Όταν την γνώρισε κάποιο Ιούλη, η ζωή του φωτίστηκε. Κι όμως του καταράστηκαν σαν αγαπά να ζήσει το αίμα και σκληρά. Κι έτσι ακολούθησε τη μοίρα της πατρίδος του, την ίδια πορεία με την ανθρωπινή της σκληρή ζωή. Ζωή και αίμα. Αλλά το αίμα το πολεμά με την αγάπη. Στη ζωντανή ηχογράφηση λοιπόν της αγάπης αίματα από τον Νικόλα Οδωνασίμαντο, ευθύς αμέσως. Φύγαμε. Έφυγα. Της αγάπης αίματα με πορφύρωσαν και χαρές ανοίγοντες με σκιάσανε. Οξυδόθηκα μες στην οτιά των ανθρώπων μακρινή μητέρα. Τα του πέλαγου με καρτέρεσαν, με κοπάρδες τρικάταρδες μου ρίξανε. Αμαρτία μου να θα κι εγώ μια αγάπη μακρινή μητέρα. Κάποτε εσ' ανοίξανε τα μεγάλα μάτια της εσ' τα σπλάχνα μου. Την παρθένα ζωή μια στιγμή να φωτίσω μακρινή μητέρα. Αυτά.